Συντάνη, και σε ευχαριστώ για όσα είπες, ευχαριστώ την κομμούνα. Θα ήθελα, παίρνοντας αφορμή από τη μεγάλη κρίση που ξέσπασε 10 χρόνια πριν, να δούμε λίγο ευρύτερα την... Να δούμε ευρύτερα το θέμα των κρίσεων, δίνοντας βεβαίως έμφαση στη θεωρία του Καρλ Μάρξ. Όταν ξέσπασε η κρίση το 2007-2008, ξεκινώντας από την αγορά ενυπόθηκων δανείων των Ηνωμένων Πολιτειών το 2007 και περνώντας το 2008 στην κατάρρευση της τέταρτης, όπως είπε και ο Μάρκος, σε μέγεθος επενδυτικής τράπεζας στον ΗΠΑ, που ξεκίνησε ήταν σημείο εκκίνησης μιας τεράστιας τραπεζικής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον, για να το συζητήσουμε στην συνέχεια, είναι η μεγάλη έκπληξη των ηθινόντων του καπιταλιστικού συστήματος και του τραπεζικού τομέα, την οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να ερμηνεύσουμε. Όπως ξέρετε, και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού φτιάχτηκαν κοινοβουλευτικές ή άλλες επιτροπές που εξέτασαν τα αίτια της κρίσης, βγάλανε τόμους, αν πάρετε αυτούς τους τόμους, είναι ελεύθεροι στο ίντερνετ, ιδιαίτερα αυτός του Κογκρέσου, θα δείτε ότι ως αίτια καταγράφονται παραθετικά μια σειρά από τα αποτελέσματα της κρίσης. Τα εκ των υστέρων αποτελέσματα της κρίσης που... Λοιπόν, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι κάποιο μέλος της Επιτροπής του Κογκρέσου στις Ηνωμένες Πολιτείες ρωτάει τον Άλαν Γκρίνσπαν, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της ΦΕΤ, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, συμπεράνατε ότι η εικόνα του κόσμου που είχατε, η ιδεολογία σας δεν ήταν ορθή, δεν λειτουργούσε. Και ο Γκρίνσπαν απαντάει, ακριβώς αυτός ήταν ο λόγος που ήμουν συγκλονισμένος, διότι εδώ και 40 χρόνια πάνω κάτω, πορευόμουν με σημαντικά στοιχεία ότι λειτουργούσε εξαιρετικά καλά. Επομένως αυτό πρέπει να το ερμηνεύσουμε, γιατί δεν είναι απλώς ένα θέατρο, είναι μια ουσία, τι ήταν αυτό που τους είχε κάνει, τους είχε πείσει ότι όλα τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε πρώτα συζητώντας λίγο για αυτά που λέει ο Μάρξ πάνω στις κρίσεις και μετά να περάσουμε στο θέμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικά. Λοιπόν, ο Μάρξ ορίζει τις κρίσεις ως υπερπαραγωγή κεφαλαίου και γράφει το εξής. Υπερπαραγωγή κεφαλαίου και όχι ξεχωριστών εμπορευμάτων, αν και η υπερπαραγωγή κεφαλαίου περιλαμβάνει πάντα την υπερπαραγωγή εμπορευμάτων, δεν σημαίνει λοιπόν τίποτε άλλο από υπερσυσσόρευση κεφαλαίου. Δίνει λοιπόν έναν καταρχήν ορισμό που είναι υπερσυσσόρευση κεφαλαίου και μετά τον διερευνά. Λέει λοιπόν, περιοδικώς παράγονται πάρα πολλά μέσα εργασίας και μέσα συντήρησης, τόσα που δεν μπορούν να τα βάλουν να λειτουργήσουν σαν μέσα εκμετάλλευσης των εργατών με ένα ορισμένο ποσοστό κέρδους. Επομένως, η κρίση είναι κρίση υπερσυσσόρευσης με την έννοια ότι ξαφνικά, συγκυριακά, μια στιγμή το κεφάλαιο εμφανίζεται να είναι πολύ. Τι σημαίνει πολύ? Είναι τόσα πολλά τα μέσα και συντήρησης και παραγωγής που δεν μπορούν να επιτύχουν ένα τέτοιο βαθμό εκμετάλλευσης εργασίας ώστε να διατηρηθεί σε ψηλά επίπεδα το ποσοστό κέρδους. Και συγχρόνως, στο ίδιο απόσπασμα φαίνεται ότι η κρίση είναι ένα φαινόμενο προσωρινό, συγκυριακό, επαναλαμβανόμενο. Λέει ο Μάρξ, οι κρίσεις είναι πάντα μόνο στιγμιαίες, βίαιες λύσεις των υπαρκουσών αντιφάσεων, βίαιες εκρήξεις που αποκαθιστούν για μια στιγμή τη διαταραγμένη ισορροπία. Επομένως, είναι μια στιγμή που η αναπαραγωγή του συστήματος σταματάει, αλλά δεν μιλάμε για μια μόνιμη κρίση. Και μάλιστα, στις θεωρίες για την υπεραξία, αυτά όλα που σας διάβασα μέχρι τώρα ήταν από το τρίτο τόμο του κεφαλαίου, προηγούμενο κείμενο είναι οι θεωρίες για την υπεραξία, 1861-63, δεν έχει σημασία, αυτό είναι 64-65, ο τρίτος τόμος, λέει μόνιμες κρίσεις δεν υπάρχουν.
Έτσι καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, μόνιμες κρίσεις δεν υπάρχουν. Επομένως, ας τροποποιήσουμε λίγο και τον τίτλο της σημερινής εκδήλωσης και να πούμε ότι γιατί ο καπιταλισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τις κρίσεις του. Έτσι δεν είναι μία κρίση, είναι πολύ. υπερσυσσόρευση. Να μείνουμε λίγο στην έννοια της υπερσυσσόρευσης. αλλού την περιγράφει ως πληθώρα κεφαλαίου. Δεν είναι ποτέ, λέει, απόλυτη, αλλά είναι σχετική. Δηλαδή, προσδιορίζεται από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και τα χαρακτηριστικά του. Δεν αναφέρεται σε πάρα πολύ κεφάλαιο σε σχέση με τις ανάγκες, με τι μπορούσε να παραχθεί, αλλά το κεφάλαιο είναι πάρα πολύ στη συγκεκριμένη συγκυρία σε σχέση με την δυνατότητα εκμετάλλευσης και τη δυνατότητα να τη ζήτηση που δύναται να πληρώσει. Λέει, η πλεονασματική μάζα εμπορευμάτων είναι πάντοτε σχετική, δηλαδή πλεονεσματική μάζα σε συγκεκριμένες τιμές. Οι τιμές τις οποίες τα εμπορεύματα απορροφώνται τότε είναι καταστροφικές για τον παραγωγό ή τον έμπορο. Στην κρίση λοιπόν, οι συγκεκριμένες ποσότητες και τιμές εμπορευμάτων, επενδυμένου κεφαλαίου κτλ. Είναι ξαφνικά πάρα πολλές, αλλά με τη σχετική έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια ζήτηση στη συγκεκριμένη συγκυρία που μπορεί να τις αγοράσει. Και επομένως διακόπτεται η υγιής, σε εισαγωγικά, ομαλή ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού προτσέσου παραγωγής. Αυτά είναι δεύτερος-τρίτος τόμος του κεφαλαίου. Τώρα, αυτές οι διατυπώσεις έχουν δώσει αφορμή σε διαφορετικές μαρξιστικές ερμηνείες. Παραδοσιακά υπάρχουν διαφορετικές μαρξιστικές ερμηνείες. Διότι η υπερπαραγωγή του κεφαλαίου, η υπερσυσσόρευση του κεφαλαίου, εξορισμού και αναγκαστικά, όπως ήδη είπαμε, έχει ως άλλη όψη της την ελίκουσα δυνάμενη να πληρώσει ζήτηση. Αυτά πάνε μαζί, δηλαδή υπερπαραγωγή κεφαλαίου σημαίνει κατανάλωση με μία έννοια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κρίση είναι συγχρόνως κρίση υπερσυσσόρευσης ή υπερπαραγωγής και κρίση κατανάλωσης, διότι πρέπει σε αυτή την αλληλουχία, σε αυτή την ταυτότητα, το ένα προϋποθέτει το άλλο, να αναζητήσουμε την εσωτερική δομή και το βέλος της ιδιότητας. Ποιο είναι το ιδιακό στοιχείο, ποιο είναι το βέλος ιδιότητα, ποιο καθορίζει το άλλο. Έτσι. Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση που κρατάει μέχρι σήμερα, μαρξιστική παράδοση, η οποία προβάλλει την ιδέα ότι η αιτία, το βασικό αίτιο και η δομή της κρίσης είναι η υποκατανάλωση. Αυτές οι θεωρίες της υποκατανάλωσης προϋπήρχαν του Μάρξ. Είναι περίπου στις παρυφές και κριτικές της κλασικής σχολής της πολιτικής οικονομίας. Και υπήρχαν σε δύο εκδοχές. Ο ένας είναι ο Μάλθους, ένας συντηρητικός ιερωμένος και οικονομολόγος, ο οποίος έλεγε ότι η υποκατανάλωση προέρχεται από την αδυναμία των καπιταλιστών να καταναλώσουν οι ίδιοι αυτό που παράγεται υπό τη διεύθυνσή τους και υπό την ιδιοκτησία τους, το οποίο λιμνάζει και δημιουργεί ελίπουσα ζήτηση επειδή δεν καταναλώνεται. Συνέχεια του Μάλθους είναι ο Κέινς. Έτσι, αν θέλουμε να το συζητήσουμε μετά. Και η άλλη εκδοχή που είναι ενός γαλλόφωνου Ελβετού, του Σισμόντε Σισμοντή, είναι ότι η συρρυκνούμενη λαϊκή αγοραστική δύναμη, η πτωτική τάση των μισθών ή η χαμηλή αυξητική τάση των μισθών σε σχέση με την αύξηση του προϊόντος είναι η αιτία. Αυτή κυρίως η δεύτερη εκδοχή έχει επηρεάσει την μαρξιστική παράδοση και ήταν το 19ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου σχεδόν το μοναδικό ερμηνευτικό σχήμα. Ο βασικός μαρξιστής εκείνης της περίοδου, όπως ίσως ξέρετε, ήταν ο Καρλ Καούτσκι, στον οποίο διαβάζουμε, έτσι μιλάω για το 1900 και περίπου και πιο πριν, στον οποίο διαβάζουμε το εξής. Οι καπιταλιστές και οι εργάτες που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από αυτούς συνιστούν μια αγορά η οποία πράγματι συνεχώς αυξάνει με την αύξηση του πλούτου των πρώτων και του αριθμού των δεύτερων.
Όμως αυτή η αύξηση δεν είναι τόσο ταχεία όσο η συσσόρευση του κεφαλαίου και η παραγωγικότητα της εργασίας, και η αγορά αυτή δεν επαρκεί από μόνη της για τα καταναλωτικά μέσα που φτιάχνει η μεγάλη καπιταλιστική βιομηχανία. Αυτή η βιομηχανία πρέπει να αναζητήσει μια επιπρόσθετη αγορά έξω από την περιοχή της, στα μη καπιταλιστικώς παράγοντα επαγγέλματα και έθνη. Την αγορά αυτή τη βρίσκουν πράγματι και τη διευρύνουν επίσης όλο και περισσότερο, αλλά όχι αρκετά γρήγορα. Διότι αυτή η επιπρόσθετη αγορά δεν διαθέτει καθόλου την ελαστικότητα και τη δυνατότητα επέκτασης που διαθέτει η καπιταλιστική διαδικασία παραγωγής. Από τη στιγμή που η καπιταλιστική παραγωγή γίνεται αναπτυγμένη μεγάλη βιομηχανία, όπως αυτό συνέβη στην περίπτωση της Αγγλίας ήδη στον 19ο αιώνα, έχει τη δυνατότητα για τέτοια αλματώδη επέκταση, η οποία ξεπερνάει εντός ολίγου κάθε διεύρυνση της αγοράς. Γι' αυτό κάθε περίοδος άνθησης, η οποία έπεται μια σημαντική διεύρυνση της αγοράς, είναι καταδικασμένη εκ των προτέρων σε βραχυβιότητα και η κρίση γίνεται το αναγκαίο τέλος της. Αυτή είναι εν συντομία, κατά τη γνώμη μας, η θεωρία των κρίσεων που γενικά αποδέχονται οι ορθόδοξοι μαρξιστές και η οποία διατυπώθηκε από τον Μάρξ. Λοιπόν, αυτό το απόσπασμα λέει τα πάντα. Λέει δηλαδή ότι εν γενός ο καπιταλισμός δεν μπορεί να σταθεί, διότι εν γενός η τάση της παραγωγής είναι να παράγει περισσότερο από ό,τι μπορεί να καταναλωθεί. Για να μπορέσει να ισορροπήσει μια καπιταλιστική χώρα χρειάζεται ένα εξωτερικό, κάτι άλλο. Ή εν πάση περιπτώσει, επειδή αν το προσέξουμε το απόσπασμα του Κάουτσικ είναι πολύ προσεκτικό, ο καπιταλιστικός τομέας χρειάζεται κάτι άλλο. Μπορεί να είναι ας πούμε οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι γεωκτήμονες ή κάποιοι άλλοι που είναι εκτός όμως εργατών και κεφαλαιοκρατών, διότι αυτοί δεν μπορούν να καταναλώσουν το προϊόν καθώς αυξάνει τόσο γρήγορα. Αυτές τις αγορές τις βρίσκουν κυρίως στο εξωτερικό, αλλά ο κορεσμός έρχεται της μιας αγοράς μετά την άλλη. Έτσι. Επομένως, κάθε φορά που βρίσκουν μια νέα αγορά, εκτονώνεται κάπως το σύστημα, μπλοκάρει μετά η αγορά και ψάχνουν κάποια άλλη και πάει λέγοντας. Σας θυμίζω ότι είναι και η εποχή της αποικιοκρατίας, που ονομάστηκε από το Χόμπσον υπεριαλισμός και μετά ο όρος έγινε, ας πούμε, και η ανάλυση έγινε κατά κάποιο τρόπο μαρξιστική θεωρία. Και επομένως είχαν μπροστά τους ένα παράδειγμα αποικιών που επεκτείνονταν και τα λοιπά. Στα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχε αυτή η κατάσταση. Άρα, εν γενός λοιπόν, ο καπιταλισμός είναι μια κοινωνία, μια οικονομία η οποία θα βρίσκεται δομικά σε κρίση που θα την ξεπερνάει με τα τρίτα πρόσωπα, τα εξωτερικά, και θα επανέρχεται η κρίση. Όμως τότε, ξέρετε, σε εκείνη την εποχή υπήρχαν δύο πόλεις στον κόσμο με πολύ αναπτυγμένο μαρξισμό. Από τη μια μεριά ήταν οι γερμανόφωνες χώρες, Γερμανία, Αυστρία, και από την άλλη μεριά ήταν η Ρωσία, όπου το κύριο ρεύμα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν οι λεγόμενοι Ναρόμνικοι, πολλοί από αυτούς ήταν μαρξιστές, αλλά υπήρχε και μια ομάδα, ας πούμε, πανεπιστημιακή, που είναι οι λεγόμενοι νόμιμοι μαρξιστές. Νόμιμοι επειδή δεν χρησιμοποιούσαν μεθόδους ένοπλης πάλης κτλ. Που χρησιμοποιούσαν οι Ναρόμνικοι ή οι άλλοι, και επίσης επειδή ήταν καθηγητές πανεπιστημίου και τέτοια. Ένας λοιπόν από αυτούς διαπρεπείς, ο Ντουγκάν Παρανόφσκι, γράφει ένα βιβλίο και το μεταφράζει και γερμανικά γύρω στα 1900, ο οποίος λέει, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε το δεύτερο τόμο του κεφαλαίου του Μάρξ, στον οποίο παρουσιάζεται η αναπαραγωγή του καπιταλιστικού συστήματος, είναι τα λεγόμενα αναπαραγωγικά σχήματα, χωρίς να υπάρχουν τρίτα πρόσωπα. Και ο Μάρξ δείχνει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτή η αναπαραγωγή είναι διαρκώς διευρυνόμενη. Είναι διευρυνόμενη η αναπαραγωγή χωρίς τρίτα πρόσωπα μιας καθαρά καπιταλιστικής κοινωνίας. Επομένως, όλα αυτά που λέτε για την ελλείπουσα ζήτηση κτλ. Είναι έξω από το πλαίσιο του Μάρξ. Βεβαίως ο Παρανόφσκι λέει και άλλα πράγματα κτλ. Αλλά δεν είναι του παρόντος να το πούμε. Το βασικό είναι ότι θέτει αυτό το ερώτημα. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια τομή
στο μαρξιστικό χώρο και στις γερμανόφωνες χώρες και στην Ρωσία, το υπόδειγμα αλλάζει και από τότε έρχεται η αντίληψη της συσσόρευσης ή της υπερπαραγωγής ως το βασικό αίτιο. Ήδη από τα πρώτα κείμενα του Λένιν, από τον πρώτο τόμο, αλλά κυρίως τον τρίτο τόμο που είναι η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Ρωσία, θα δείτε ότι ξεκινάει με τα αναπαραγωγικά σχήματα του Μάρξ, τα οποία τα στηρίζει και πάει παραπάνω, παρακάτω. Το ίδιο γίνεται και στην Γερμανία με εξαιρέσεις. Δηλαδή ο Κάουτσκι είναι σαν να μην άκουσε τίποτα και συνεχίζει στο υποκαταλωτικό σχήμα. Το ίδιο κάνει και ο Πλεχάνοφ στη Ρωσία, αλλά βασικά η σκηνή μετατοπίζεται και αλλάζει μετά την παρανέμωση του Παρανόφη. Η πιο ονομαστή εκπρόσωπος της υποκατανάλωσης που επιμένει στην υποκαταλωτική θεωρία με τόλμη και γενναιότητα στην άποψή της είναι η Ρόζα Λούξεμπουργκ, η οποία γράφει το βιβλίο «Η συσσόρευση του κεφαλαίου» ασκώντας κριτική στο Μάρξ. Δηλαδή, ενώ οι άλλοι κάνανε ότι δεν ακούσανε, διότι το επιχείρημα είναι τι κάνετε με το Μάρξ και το δεύτερο τόμο που λέει το απεργός αντίθετο, και κάνανε ότι δεν ακούσανε και συνεχίσαν να λένε τα ίδια, η Ρόζα Λούξεμπουργκ λέει «Ο Μάρξ είχε λάθος». Στο ζήτημα της συσσόρευσης, λέει η Λούξεμπουργκ, τα μαθηματικά προβλήματα δεν μπορούν να αποδείξουν απολύτως τίποτα, εφόσον η ιστορική τους προϋπόθεση είναι μη προγραμματοποίηση. Έτσι. Η συζήτηση λοιπόν εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια και μπαίνει μέσα ένα ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό, που είναι η θεωρία της εξαθλίωσης. Δηλαδή, οι μαρξιστές της περίοδου και μεταγενέστερων περιόδων μέχρι σήμερα καταφεύγανε στη θεωρία της υποκατανάλωσης επειδή ήδη δεχόντουσαν μια προσέγγιση απόλυτης εξαθλίωσης, ότι ο καπιταλισμός συνεχώς φτωχοποιεί τις μάζες. Ενώ η θεωρία της εξαθλίωσης του Μάρξ είναι σχετική. Λέει ότι ακόμα κι αν το καλάθι που καταναλώνει ο εργάτης μεγαλώνει, ακόμα κι αν την εποχή του Άνταμ Σμιθ η μπύρα είναι πολυτελές αγαθό, την εποχή του Ρικάρντο το ουίσκι είναι πολυτελές αγαθό, την εποχή του Φόρτ το αυτοκίνητο είναι πολυτελές αγαθό και λίγο αργότερα όλα αυτά γίνονται εμπορεύματα του λαϊκού καλαθιού κατανάλωσης, έτσι, παρότι δηλαδή βελτιώνεται τελικά στον καπιταλισμό σε απόλυτο μέγεθος στο βιωτικό επίπεδο στη μακρά περίοδο, η σχετική κατανάλωση λέει ότι στη διανομή το κεφάλαιο ισχυροποιείται όλο και περισσότερο. Έτσι. Η ερμηνεία τους, επειδή ήταν υπέρ της απόλυτης κατανάλωσης, κανονικά θα έπρεπε να κάνουν τις απόλυτες εξαθλίωσεις, κανονικά θα έπρεπε να πούνε αυτό που λέει ο Ρόζα Λούξεμπουργκ. Τι είναι αυτά που μας λες, τα αναπαραγωγικά σχήματα προϋποθέτουν αύξηση της καταναλωτικής δυνατότητας και των καπιταλιστών και των εργατών με έναν τρόπο. Ας περάσουμε πάλι στο Μάρξ, να δούμε τι λέει στο δεύτερο τόμο του κεφαλαίου. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα, το οποίο στην ουσία σχολιάζει και ασκεί κριτική στη θεωρία της υποκατανάλωσης. Λέει λοιπόν ο Μάρξ, όταν μένουν απόλυτα εμπορεύματα, δεν σημαίνει άλλο παρά πως δεν βρέθηκαν αγοραστές ικανοί να πληρώσουν, δηλαδή καταναλωτές. Δεν έχει σημασία σε τελευταία ανάλυση τα εμπορεύματα αγοράζονται με σκοπό την παραγωγική ή την ατομική κατανάλωση. Παραγωγική κατανάλωση είναι αυτή των καπιταλιστών, αγοράζουν μηχανές και κτίρια. Αν όμως για να δώσουν στην ταυτολογία αυτή μια επίφαση βαθύτερης δικαιολόγησης μας πούν πως η εργατική τάξη παίρνει ένα πάρα πολύ μικρό μέρος του προϊόντος της, τότε αρκεί να παρατηρήσουμε μόνο πως κάθε φορά οι κρίσεις προετοιμάζονται ίσα ίσα από μια περίοδο όπου ανεβαίνει γενικά ο μισθός εργασίας και η εργατική τάξη παίρνει πράγματι μεγαλύτερη μερίδα από το μέρος εκείνων του χρονιάτικου προϊόντος που προορίζονται για την κατανάλωση. Αντίθετα, η περίοδος αυτή θα έπρεπε από την άποψη αυτών των υποτών του υγιούς και απλού λογικού να απομακρύνουν την κρίση. Φαίνεται λοιπόν πως η κεφαλαιοκρατική παραγωγή περικλεί όρους ανεξάρτητους από την καλή ή κακή θέληση
που τη σχετική εκείνη ευημερία της εργατικής τάξης την επιτρέπουν μόνο για μια στιγμή και μάλιστα πάντα μόνο σαν το πουλί της καταιγίδας που μηνάει την κρίση. Λοιπόν, αυτό μου φαίνεται πολύ επίκαιρο το απόσπασμα και πολύ κέριο. Όλοι θυμόμαστε ότι πριν από την κρίση του 2008 σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ειδικά στην Ελλάδα οι μισθοί ήταν πολύ ψηλότεροι από ό,τι είναι σήμερα, πολύ ψηλότεροι από τις προηγούμενες περιόδους, η κατανάλωση ήταν επίσης έτσι κλπ. Κλπ. Αυτά που λέει, αυτή είναι η περίοδος που προετοίμασε την κρίση και όχι η περίοδος της μεγάλης φτώχειας ή οτιδήποτε άλλο. Ενδιαφέρον έχει η παρέμβαση του Μπουχάρη, ο οποίος αναγκάζεται για λόγους πολιτικούς μάλλον, για λόγους μάλλον πολιτικούς, επειδή η Ρόζα Λουξεμβούργκ είχε ήδη πεθάνει, αλλά οι Λουξεμβουργιανοί ήταν εκτός του κύριου κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας ή μέσα ήταν ως αντιπολίτευση, και τους ασκεί μια κριτική η οποία όμως έχει απευθύνεται στη Λουξεμβούργκ και έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Λέει λοιπόν ότι πράγματι η διευρυνόμενη αναπαραγωγή του καπιταλισμού αυξάνει και τα εισοδήματα. Λέει, η αύξηση σε μέσα παραγωγής προκαλεί ένα πολλαπλασιασμό της μάζας των καταναλωτικών αγαθών. Αυτή η αύξηση προκαλεί συγχρόνως μια νέα ζήτηση αυτών των καταναλωτικών αγαθών και συνεπώς σε μια ορισμένη στάθμη της παραγωγής μέσων παραγωγής αντιστοιχεί μια εντελώς καθορισμένη στάθμη παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. Με άλλα λόγια, η αγορά μέσων παραγωγής είναι συνδεμένη με την αγορά καταναλωτικών αγαθών. Τα όρια της κατανάλωσης διευρύνονται μόνο μέσω της παραγωγής, η οποία αυξάνει πρώτον το εισόδημα των καπιταλιστών, δεύτερον το εισόδημα της εργατικής τάξης, παρένθεση πρόσθετη εργάτες, τρίτον το σταθερό κεφάλαιο της κοινωνίας, τα μέσα παραγωγής που λειτουργούν ως κεφάλαιο. Επομένως, ο Μπουχάρη μας λέει ότι η κρίση είναι στις τρύπες της όρευσης. Η κρίση προέρχεται από το σύνολο των αντιφάσεων που έχει η κοινωνία, η καπιταλιστική οικονομία, και τελικά περιγράφει ένα σχήμα πολύ συμπαθές στη δική μου ανάγνωση, με την έννοια ότι λέει ότι αν όλα αυτά τα θεωρήσουμε ως ανατροπές της ισορροπίας, ως ανισορροπίες, αν τα θεωρήσουμε ως ανισορροπίες, δεν είναι η ανισορροπία του κλάδου Α που παράγει μέσα παραγωγής ως προς τον κλάδο Β που παράγει μέσα κατανάλωσης κτλ. Είναι ανισορροπίες σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγμα, τι είναι ο κλάδος που παράγει μέσα κατανάλωσης? Σε μεγάλο βαθμό είναι διαδικασία αναπαραγωγής της εργατικής τάξης, διότι με βάση αυτό αναπαράγεται η εργατική τάξη. Και τι ρόλο παίζει το κράτος? Βάζει ένα σωρό ζητήματα για να καταλήξει ότι το σταμάτημα της διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου έχει να κάνει με το σύνολο των αντιφάσεων, οι οποίες σε κάποιο σημείο συγχωνεύονται και εκρήγνεται, όπως θα γίνει αν βάλουμε μέσα και το πολιτικό στοιχείο όταν θα ανατραπεί ο καπιταλισμός, που είναι βέβαια κάποιο άλλο πράγμα, έτσι. Αλλά θέτει το ζήτημα ότι ο καπιταλισμός δεν πρόκειται να καταρρεύσει αν δεν τον ρίξουμε, και ότι είναι σε θέμα του συνόλου των αντιφάσεων. Έτσι, διότι η προσέγγιση της Ρόζα Λουξεμβούργκ περιείχε μια θεωρία της κατάρρευσης. Έλεγε ότι σιγά σιγά θα καπιταλιστικοποιηθούν όλες οι περιοχές του πλανήτη, δεν θα υπάρχουν τρίτα πρόσωπα, τότε ο καπιταλισμός δεν θα μπορεί να αναπαραχθεί και θα καταρρεύσει. Και έχει μάλιστα αποσπάσματα που λέει ότι η επανάσταση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αντανάκλαση στο μυαλό των ανθρώπων της αδυναμίας αναπαραγωγής του συστήματος. Λέει, η επανάσταση των εργατών, ο ταξικός τους αγώνας, και σε αυτό ακριβώς συνίσταται η εγγύηση της νικηφόρας δύναμής τους, αποτελεί απλώς ιδεολογική αντανάκλαση της αντικειμενικής ιστορικής αναγκαιότητας του σοσιαλισμού, η οποία προκύπτει από την αντικειμενική οικονομική αδυναμία ύπαρξης του καπιταλισμού σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο εξέλιξης του, λέει η Ρόζα. Το επίπεδο εκείνο είναι όταν θα εξαντληθούν τα τρίτα πρόσωπα. Όταν η διαμάχη.
ισχυρή ως ρεύμα, μια άλλη αντίληψη, η οποία όμως είναι ισχυρή σήμερα, ιδίως στον αγγλοσαξονικό χώρο. Και μας λέει ότι η χρήση δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που περιέγραψε ο Μάρξ ως η πτωτική τάση ποσοστού κέρδους. Τι είναι η πτωτική τάση ποσοστού κέρδους? Είναι μια ανάλυση του Μάρξ που λέει ότι κάτω από ορισμένους όρους η εισαγωγή τεχνολογίας αυξάνει γρηγορότερα την αξία του κεφαλαιακού αποθέματος από ό,τι αυξάνει η παραγωγικότητα της εργασίας, άρα και ο βαθμός εκμετάλλευσης, διότι οι νέες τεχνολογίες και τα νέα μηχανήματα εισάγονται μόνο και μόνο για να αυξηθεί ο βαθμός εκμετάλλευσης. Λέει όμως ότι υπό ορισμένους όρους ο παρονομαστής, που είναι το κεφαλαιακό απόθεμα, αυξάνει γρηγορότερα ώστε να πέσει το ποσοστό κέρδους. Εδώ πάντα ο Μάρξ μιλάει για δύο μεταβλητές, οι οποίες επηρεάζουν το ποσοστό κέρδους. Απ' τη μια είναι το ποσοστό υπεραξίας, δηλαδή ο λόγος της υπεραξίας προς τους μισθούς, το μεταβλητό κεφάλαιο, την αξία των μισθών, και απ' την άλλη η αξιακή σύνθεση, η οργανική σύνθεση, που είναι η αξία των μέσων παραγωγής προς το μεταβλητό κεφάλαιο. Και λέει όταν το δεύτερο αυξάνει γρηγορότερα κτλ. Αλλά αφού εξαρτάται από δύο μεταβλητές, θα μπορούσε να συμβαίνει και το αντίθετο. Γιατί να συμβαίνει μόνο το ένα? Λέει ο ίδιος ο Μάρξ, εξεταζόμενο το ζήτημα αφηρημένα, όταν πέφτει η τιμή του ενός ξεχωριστού εμπορεύματος, επειδή ανέβηκε η παραγωγική δύναμη της εργασίας, επομένως και επειδή αυξήθηκε ταυτόχρονα ο αριθμός αυτών των φθηνότερων εμπορευμάτων, μπορεί το ποσοστό κέρδους να μένει το ίδιο. Το ποσοστό κέρδους θα μπορούσε ακόμα και να ανέβει, αν με την αύξηση του ποσοστού υπεραξίας συνδεόταν μια σημαντική μείωση της αξίας των στοιχείων του σταθερού και ιδίως του παγίου κεφαλαίου. Διότι, άμα αυξάνει η παραγωγικότητα της εργασίας, η ίδια μηχανή απαιτεί λιγότερο κόστος για να παραχθεί, επομένως είναι φθηνότερη. Τα κινητά τηλέφωνα φθηναίνουν με το πέρασμα του χρόνου. Τα κομπιούτερ φθηναίνουν από την πρώτη στιγμή που εισάγονται, έτσι. Λέει ότι θα μπορούσε και να φθηναίνει και ο παρονομαστής, να αυξάνει και το άλλο και να γίνεται το αντίθετο. Μάλιστα, υπάρχει ένα παράδοξο στην όλη προσέγγιση της τάσης ποσοστού κέρδους, ότι εφόσον ο ίδιος ο καπιταλιστής διευθύνει τη διαδικασία παραγωγής, γιατί να εισάγει τεχνολογίες που του ρίχνουν το ποσοστό κέρδους, αφού όλη η δουλειά γίνεται για το ποσοστό κέρδους, δεν γίνεται ούτε για να παράγει μπουκαλάκια με νερό, ούτε για να παράγει κινητά τηλέφωνα. Γιατί να γίνει αυτό? Εδώ ο Μάρξ απαντάει ως εξής, επειδή είναι εγνώστο το πρόβλημα. Κανένας καπιταλιστής δεν χρησιμοποιεί μια νέα μέθοδο παραγωγής, όσο παραγωγική κι αν είναι, όσο κι αν αυξάνει το ποσοστό της υπεραξίας, εφόσον μειώνει το ποσοστό του κέρδους. Αλλά κάθε τέτοια νέα μέθοδος παραγωγής φθηναίνει δεν μπορεί. Γι' αυτό στην αρχή ο κεφαλαιοκράτης τα πουλά πάνω από την τιμή παραγωγής τους. Γιατί είναι μόνο ένας που έχει αυτή την τεχνολογία και επομένως εκμεταλλεύεται το μονοπόλιο, ας πούμε το τεχνολογικό μονοπόλιο που έχει. Τσεπώνει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα έξοδα παραγωγής τους και στην αγοραία τιμή των υπόλοιπων εμπορευμάτων που έχουν να παραχθεί με υψηλότερο κόστος παραγωγής. Η διαδικασία παραγωγής τους τέτοι πάνω από το μέσο όρο της κοινωνίας. Ο ανταγωνισμός όμως τη γενικεύει και την υποτάσσει στο γενικό νόμο. Τότε αρχίζει η πτώση του ποσοστού κέρδους. Αυτό τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει διατήρηση τεχνολογικών μονοπωλίων για μεγάλο χρονικό διάστημα, μη εύκολη διάδοση των τεχνολογιών κλπ. Επομένως, πρέπει να εξετάζει κανείς, δεν είναι μια βεβαιότητα ότι πάντα πέφτει το ποσοστό κέρδους, αλλά πρέπει να εξετάζει κανείς τι γίνεται στην κάθε περίπτωση. Να λάβει υπόψη τους όλους αυτούς τους παράγοντες. Άλλωστε υπάρχει υποκεφάλαιο στον τρίτο τόμο του κεφαλαίου που λέει αιτίες που αντεπιδρούν. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που είναι σημαντικότερο. Ότι το ποσοστό κέρδους δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία. Εξαρτάται από την ένταση της εργασίας, από την τιμή των πρώτων υλών που είναι εισαγόμενες, από την πειθαρχία και την εκπαίδευση του συλλογικού εργάτη, από τη δυνατότητα να γίνονται οικονομίες και από μένα σειρά άλλους παράγοντες. Ο νόμος όμως του Μάρξ είναι νόμος με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς και τερις πάρυγους. Λέει τι επίδραση θα έχει η τεχνολογία υπό όρους. Επομένως, ούτε αυτό μας λέει τίποτα.
και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το τμήμα για την ιδιωτική τάξη ποσοστού κέρδους ως ένα γενικό νόμο των κρίσεων. Το αναφέρω γιατί είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στον αγγλοσαξονικό χώρο να ερμηνεύονται οι κρίσεις με αυτόν τον τρόπο. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αν σταματήσουμε όμως εδώ, θα είχαμε μία μερική εικόνα. Διότι υπάρχει μια άλλη όψη του όλου προβλήματος, που οι κλασικές θεωρίες για τις κρίσεις δεν έχουν λάβει υπόψη τους, και την ιδιαίτερα αναπτυγμένη αυτή η άλλη όψη στο Μάρξ και ιδιαίτερα στον τρίτο τόμο του κεφαλαίου. Και αυτή η άλλη όψη είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η χρηματοπιστωτική σφαίρα. Έχει τόσο λίγο συζητηθεί στο πλαίσιο των μαρξιστικών συζητήσεων που διεισδύουν συνεχώς και κεϊνσιανού τύπου ή βεμπλενιανού τύπου από το Βέμπλεν ιδέες για τη χρηματοπιστωτική σφαίρα, σαν να είναι καζίνο, σφαίρα κερδοσκοπίας, οικονομία που δεν αντιστοιχεί στην πραγματική οικονομία και πάει λέγοντας. Έτσι, το οποίο δεν έχει καθόλου να κάνει με την ανάλυση του Μάρξ. Στην ανάλυση του Μάρξ το κύριο στοιχείο του καπιταλισμού είναι το χρήμα. Και ο καπιταλισμός θα μπορούσε να οριστεί σαν ένα σύστημα που το χρήμα είναι αυτός ο σκοπός, όπου ξεκινάει κάποιος με χρήμα, ο κάτοχος χρήματος που είναι καπιταλιστής, αγοράζει εμπορεύματα, τα εμπορεύματα είναι εργασιακή δύναμη και μέσα παραγωγής, επιβάλλει μια διαδικασία παραγωγής με μια συγκεκριμένη ιεραρχία και πειθαρχία και παράγει εμπορεύματα τα οποία θα πρέπει να, όταν θα πουληθούν, να καταλήξουν σε ένα υψηλότερο ποσό χρήματος, σε ένα χ συνδέλτα χ, σε ένα χ το νούμερο. Αυτή είναι η όλη διαδικασία που περιγράφει ο Μάρξ ήδη από τον πρώτο τρόμο του κεφαλαίου. Είπα πρέπει να περιέχει, διότι όλα αυτά είναι ενδεχομενικά. Ο Μάρξ λέει ότι το εμπόρευμα αυτή τη στιγμή που θα παραχθεί πρέπει να κάνει ένα σάλτο μορτάλε, να μετατραπεί σε χρήμα και να είναι τόσο το χρήμα που να είναι αρκετό για να συνεχίσει παραγωγή. Γιατί άμα είναι λίγο, θα σταματήσει, θα γίνει κάτι άλλο. Θα πάει σε άλλο κλάδο ή δεν ξέρω τι θα κάνει. Όμως στον τρίτο τόμο ο Μάρξ προσθέτει άλλο ένα υποκείμενο. Και αυτό έχει σημασία. Και λέει ότι η κανονική κατάσταση στον καπιταλισμό δεν είναι ότι όλη αυτή τη δουλειά την κάνει ένα πρόσωπο. Τα πρόσωπα είναι μάσκες κοινωνικών σχέσεων. Έτσι, είναι φορείς κάτι που αναγκάζονται να το κάνουν. Το κάνουν επειδή το επιβάλλει όλη η κοινωνία και το σύστημα. Δεν είναι, λέει, ένα το πρόσωπο που δρά. Στην πραγματικότητα είναι δύο. Είναι ο καπιταλιστής του χρήματος και ο ενεργός καπιταλιστής. Έτσι τους εισάγει στην αρχή. Ο καπιταλιστής του χρήματος είναι πάντα εκεί και δανείζει το χρήμα στον ενεργό καπιταλιστή. Δανείζοντας το χρήμα στον ενεργό καπιταλιστή παραλαμβάνει ένα αξιόγραφο, το οποίο είναι μια υπόσχεση μελλοντικής πληρωμής και μια κατοχήρωση ότι το χρήμα εξακολουθεί να είναι δικό του. Επομένως, ο καπιταλιστής του χρήματος γίνεται ιδιοκτήτης και τα αξιόγραφα τα οποία λαμβάνει μπορεί να είναι δύο βασικών ειδών. Να είναι είτε ομόλογα, είτε μετοχές. Όταν είναι ομόλογα, σημαίνει ότι ο μάνατζερ, ο ενεργός καπιταλιστής, έχει αποδεχτεί την υποχρέωση να πληρώνει ετησίως ένα σταθερό ποσό με βάση το επιτόκιο που έχει οριστεί και την ονομαστική αξία του κεφαλαίου που πήρε. Όταν είναι μετοχή, αναλαμβάνει την υποχρέωση ένα μέρος των κερδών να το διανύμει ανάλογα με τον αριθμό του μετοχών που έχει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης. Αυτό λοιπόν είναι μια βασική αρχή και επιμένει ο Μάρξ ότι αυτό είναι ο καπιταλισμός. Συγχρόνως είναι και το άλλο, ότι είναι ιανός. Είναι δηλαδή αυτό που κάνει ο μάνατζερ μέσα στο κουτί, που αγοράζει και πουλάει διευθύνοντας τους εργάτες μέσα στο κουτί, είναι και η άλλη πλευρά που είναι η πλευρά του ιδιοκτήτη που κατέχει τα ομόλογα ή τις μετοχές, δηλαδή τους τίτλους ιδιοκτησίας. Το ενδιαφέρον και το σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι αυτοί οι τίτλοι ιδιοκτησίας
είναι αντικείμενα προς αγοροπολισία σε ειδικές αγορές, στις δευτερογενείς αγορές, ομολόγων και μετοχών. Είναι δηλαδή ειδικού είδους εμπορεύματα. Το πρώτο που λέει ο Μάρξ είναι το εξής. Το προτσές της αναπαραγωγής, ο ενεργός κεφαλαιοκράτης, ο μάνατζερ δηλαδή, αντιπροσωπεύει ανάμεσα στους μισθωτούς εργάτες το κεφάλαιο σαν ξένη ιδιοκτησία. Ο δε κεφαλαιοκράτης του χρήματος, αντιπροσωπευόμενος από τον ενεργό κεφαλαιοκράτη, συμμετέχει στην εκμετάλλευση της εργασίας. Δηλαδή δεν υπάρχει διεισμός των εντός της επιχείρησης, των insiders, όπως είναι στο Games, με τους outsiders που είναι κερδοσκόποι, αρπακτικά, ραδιέριδες και τέτοια. Υπάρχει η καπιταλιστική τάξη, η οποία είναι και εντός και εκτός της επιχείρησης. Έτσι. Και αυτή είναι μια ενιαία τάξη με δευτερεύουσες αντιφάσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο μερίδες. Αυτό τι σημαίνει, ότι η καθαρή μορφή της ιδιοκτησίας του κεφαλαίου είναι πάντα το αξιόγραφο. Το χρηματοπιστωτικό αξιόγραφο. Εδώ λοιπόν ο Μάρξ εισάγει μια νέα έννοια που είναι το πλασματικό κεφάλαιο. Λέει ότι αυτά τα ιδιαίτερα εμπορεύματα τα ονομάζει από το λατινικό sui generis, ειδικής κατηγορίας εμπορεύματα. Sui generis λοιπόν εμπορεύματα αποτελούν πλασματικό κεφάλαιο. Δηλαδή είναι, λέει, οι ίδιες οι καπιταλιστικές σχέσεις, γιατί το κεφάλαιο είναι σχέση, δεν είναι μέσω παραγωγής, είναι σχέση η οποία παίρνει τη μορφή ενός πράγματος, πραγματοποιείται. Και επομένως εδώ εισάγει και την έννοια του φετιχισμού. Ο φετιχισμός στο Μάρξ σημαίνει μια αλήθεια του συστήματος που προκύπτει από την πραγματοποίηση μιας σχέσης. Η πρώτη του μορφή είναι το χρήμα το ίδιο, έτσι, που πραγματοποιεί την κεφαλαιακή σχέση. Η πιο προχωρημένη του μορφή όμως είναι το χρηματοπιστωτικό αξιόγραφο. Λέει λοιπόν ο Μάρξ, διαβάζω τρίτο τόμο. Το χρήμα γίνεται από μια αξία δοσμένου μεγέθους σε αυτοαξιοποιούμενη, αυτοαυξανόμενη αξία, παράγει κέρδος. Έτσι το χρήμα, εκτός από την αξία χρήσης που έχει σαν χρήμα, αποκτάει μια πρόσθετη αξία χρήσης, συγκεκριμένα την αξία χρήσης να λειτουργεί σαν κεφάλαιο. Η αξία χρήσης του συνίσταται εδώ ακριβώς στο κέρδος που παράγει όταν έχει μετατραπεί σε κεφάλαιο. Με την ιδιότητα αυτή του δυνητικού κεφαλαίου, του μέσου για την παραγωγή του κέρδους, το χρήμα γίνεται εμπόρευμα. Ένα εμπόρευμα όμως sui generis. Ή πράγμα που καταλήγει στο ίδιο, το κεφάλαιο σαν κεφάλαιο γίνεται εμπόρευμα. Δηλαδή αυτά είναι πραγματοποιήσεις του κεφαλαίου που έχουν γίνει εμπόρευμα. Στο τοποφόρο κεφάλαιο η σχέση του κεφαλαίου φτάνει την πιο εξωτερική, την πιο φετιχιστική μορφή της. Επομένως, αυτός ο τίτλος, ο πιστωτικός τίτλος, δεν είναι πια παρά η τυπλοποιημένη, πραγματοποιημένη μορφή της κεφαλαιακής σχέσης. Και όντας εμπόρευμα, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να δούμε τι συμβαίνει σε αυτές τις ειδικές αγορές που αφορούν τους τίτλους, δηλαδή την πραγματοποιημένη και τιτλοποιημένη κεφαλαιακή σχέση. Αυτό που συμβαίνει και που είναι εκείνο που μπερδεύει ρεύματα ριζοσπαστικά που δεν είναι μαρξιστικά, είναι ότι ιδιαίτερα αυτά εμπορεύματα τιμολογούνται με βάση την προσδοκόμενη στο μέλλον απόδοσή τους. Δεν τιμολογούνται ούτε με βάση το αρχικό ποσό το οποίο δόθηκε, ούτε με βάση κάποια άλλη αρχή, παρά μόνο με την με τα κόστη παραγωγής ή οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο με την προσδοκόμενη απόδοσή τους. Και επίσης, ότι ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή οποιοδήποτε σχέση που φέρνει μια χρηματορροή αποκτά, του επικολλάται ο χαρακτήρας του πλασματικού κεφαλαίου, δηλαδή του ιονί κεφαλαίου, το οποίο ακριβώς επειδή είναι κεφάλαιο εμφανιζόμενο ως πράγμα αποδίδει μια χρηματορροή. Πρόκειται λοιπόν, επομένως υπάρχει η ανάγκη μιας διαδικασίας
γεννιέται η ανάγκη μιας διαδικασίας όσο το δυνατόν αντικειμενικότερης με βάση τη λογική του συστήματος αξιολόγησης αυτών των τίτλων, δηλαδή των προσδοκόμενων χρηματορροών από αυτούς, ελέγχου τους, κανονικοποίησή τους και σύγκρισή τους με άλλους τίτλους. Και επίσης μετατρέπεται σε ιονή κεφάλαιο οποιαδήποτε σχέση φέρνει μία χρηματορροή. Και όταν λέω οποιαδήποτε σχέση, εννοώ ακόμα και το μισθό, ο οποίος ως μία χρηματορροή, στη λογική του συστήματος και στην πραγματοποίηση που κάνει, θεωρείται ως αποτέλεσμα κάποιου πλασματικού κεφαλαίου, για να το πούμε με τον όρο του Μάρξ, που δίνει αυτή τη χρηματορροή, επομένως αξιολογείται χρηματοπιστωτικά και ανάλογα με αυτή την αξιολόγηση είναι και το δάνειο που μπορεί να πάρει ένας μισθωτός, επομένως επειδή έχει την εγγύηση αυτής της χρηματορροής. Γράφει λοιπόν ο Μάρξ, η μορφή του τοκοφόρου κεφαλαίου συνεπάγεται ότι κάθε καθορισμένο και τακτικό χρηματικό εισόδημα εμφανίζεται σαν τόκος ενός κεφαλαίου, αδιάφορο αν προέρχεται από κεφάλαιο ή όχι. Ας πάρουμε για παράδειγμα το κρατικό χρέος και το μισθό εργασίας. Σε αντίθεση με το κεφάλαιο του κρατικού χρέους, όπου ένα πλήν εμφανίζεται σαν κεφάλαιο, πλήν επειδή χρωστάει το κράτος, θα εξετάσουμε τώρα την εργατική δύναμη. Ο μισθός εργασίας εννοείται εδώ σαν τόκος και επομένως η εργατική δύναμη σαν κεφάλαιο που αποφέρει αυτόν τον τόκο. Ο παραλογισμός του κεφαλαιοκρατικού τρόπου αντίληψης φτάνει εδώ στο αποκορύφωμά του, γιατί αντί να εξηγήσει την αξιοποίηση του κεφαλαίου με την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, εξηγεί αντίστροφα την παραγωγικότητα της εργασίας με το ότι η ίδια η εργατική δύναμη είναι το μυστηριώδες αυτό πράγμα, είναι το κοφόρο κεφάλαιο. Το κοφόρο κεφάλαιο λοιπόν είναι ένα μυστηριώδες πράγμα. Όλα αυτά είναι μια παραγνώριση της πραγματικότητας, αλλά και συγχρόνως είναι μια αναγνώριση της πραγματικότητας, γιατί είναι ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημα και με βάση αυτό δημιουργούνται οι κανόνες και παράγονται οι εποπτείες και καθορίζονται οι πολιτικές. Με βάση αυτή την αντίληψη. Αυτή η αντίληψη είναι ενεργή αντίληψη. Έτσι. Λοιπόν, από εδώ πηγάζει λοιπόν η συνεχής επέκταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα νέα εργαλεία και συνδέεται με την ανάγκη από τη μεριά του καπιταλιστικού συστήματος για όσο το δυνατόν περισσότερη πειθαρχία και επιβολή των κανόνων του συστήματος. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία για τη βεβαιότητα του Greenspan και τους άλλους ότι τίποτα δεν μπορούσε να συμβεί. Διότι η εποπτεία, η ρύθμιση και η επιβολή των κανόνων, το τσάκισμα του εργατικού κινήματος, η γενίκευση του χρέους και η μετατροπή του νοικοκυριού σε ισολογισμό τύπου επιχείρησης, όπου έχει τη θετική πλευρά, τα σύν, ας πούμε, το ενεργητικό, που είναι το αυτοκίνητο, η ψωφική κατοικία, το καταναλωτικό δάνειο με την πιστωτική κάρτα, όλα αυτά είναι τα σύν, δεν υπάρχει μόνο το μείον, το παθητικό, και το παθητικό είναι ότι χρωστάει αυτά στην τράπεζα, έχει να δίνει δόσεις. Αλλά βρίσκεται σε άλλο σημείο στο νοικοκυριό, έχει μετατραπεί σε ισολογισμό σαν να ήταν επιχείρηση και έχει ενεργητικό και παθητικό. Και το ενεργητικό σημαίνει διάφορα πράγματα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τώρα ένα παράδειγμα για τους κανόνες. Ας πούμε ότι υπάρχει μια εκτίμηση ότι μια επιχείρηση δεν τα πάει καλά. Για παράδειγμα ήρθαν προχθές, μάλλον πριν από μια εβδομάδα, είχαν έρθει από την Merrill Lynch, νομίζω, στις ελληνικές τράπεζες, κάνανε ένα report που έλεγε ότι υπάρχουν κάποιες επισφάλειες λόγω του μεγέθους των κόκκινων δανείων και σήμερα έπεσε 10% ή πόσο έπεσε η τιμή της μετοχής των τραπεζών. Λοιπόν, ας φανταστούμε λοιπόν μια επιχείρηση που υπάρχει μια πληροφορία, έστω λανθασμένη, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στους στόχους που έχει βάλει κτλ. Τι είναι το πρώτο που θα συμβεί? Το πρώτο που θα συμβεί είναι ότι θα αυξηθεί το χρέος, εφόσον αυτή η επιχείρηση δανείζεται από τις χρηματαγορές, επειδή είναι μια μεγάλη επιχείρηση και βασίζεται στις χρηματαγορές για να συνεχίσει τις εργασίες και τον δανεισμό της. Το πρώτο που θα συμβεί
είναι ότι θα έχει δυσκολίες δανεισμού, δηλαδή θα αυξηθούν τα επιτόκια. Το δεύτερο που θα συμβεί είναι ότι ο μάνατζερ θα καλέσει τους εργάτες και θα τους πει ότι είμαστε όλοι στο ίδιο πλοίο, εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, δεν θέλω να ξανακούσω ούτε για αυξήσεις μισθών, σας κάνω τη χάρη που θα κόψω μόνο τα πριν και θα διατηρήσω τους μισθούς σταθερούς και να διαπραγματευτούμε με το συνδικάτο πόσοι θα απολυθούν, εγώ λέω 15% των εργατών να απολυθούν, θα γίνει μια διαπραγμάτευση, το συνδικάτο και οι εργάτες θα βρεθούν στη θέση, ας πούμε, στη δύσκολη θέση, ή αποδεχόσαστε τους κανόνες του συστήματος ή ζείτε με ανεργία και με επισφάλεια. Έτσι. Ακόμα και αν είναι λάθος η εκτίμηση, θα μπει αυτή η διαδικασία μπροστά. Τι είτε είναι σωστή είτε είναι λάθος. Δεν έχει σημασία αν είναι σωστή ή λάθος. Δεν κρίνεται εκεί το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι είναι έτσι οι κανόνες που θα οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα και επομένως θα έχουμε ενίσχυση αυτής της διαδικασίας εποπτείας, πειθαρχίας, επιθυμολής των κανόνων του συστήματος. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε μια πολύ μικρή παρένθεση είναι ότι αυτά τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που ενδεχομένως μας εντυπωσιάσανε όταν τα είδαμε μετά το 2008 και μιλήσαμε τόσο πολύ για αυτά, δεν είναι καινούργια. Έτσι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα περίφημα futures, ήταν διαδεδομένα ήδη από το τέλος του 16ου αιώνα και στις αρχές του 17ου, το 1610, παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο στο Άμστερνταμ και στην κρίση που ονομάστηκε η μανία της τουλίπας που εξέσπασε το 1636. Τα δικαιώματα πώλησης σε ορισμένη τιμή, δηλαδή να πουλήσεις στο μέλλον αλλά να έχεις φιξάρει από τώρα την τιμή, είναι παράγωγα προϊόντα αυτά, ήταν πάρα πολύ διαδεδομένα και έχουμε μια μαρτυρία το 1821 από ένα χρηματομεσίτη του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, ο οποίος διαμαρτύρεται ότι είναι οι συναλλαγές σε τέτοια παράγωγα είναι πλέον τόσο συχνές, αυτό είναι απόσπασμα, ώστε να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των συμπαναγών του χρηματιστηρίου. Στη δεκαετία του 1970, είχε βγάλει η Γαλλική Μοναρχία κάποιες διηνεκείς ομολογίες, δηλαδή ομόλογα, κρατικά ομόλογα που ίσχυαν για όλο το χρόνο ζωής αυτού που τα αγόραζε, τα οποία είχαν την προτίμηση ανθρώπων κάποιας ηλικίας, ας πούμε από 50 και μετά, που είχαν μια περιουσία, διότι τους εξασφάλιζαν μια σύνταξη, ένα σταθερό εισόδημα. Έτσι ήταν ομόλογα σταθερής απόδοσης. Αυτό λοιπόν τα πήραν οι τραπεζίτες, κάποιοι τραπεζίτες από τη Γενέβη της Ελβετίας, τα συνδέσανε με μελέτες που υπήρχαν και άλλες που κάνανε αυτοί σε σχέση με τη θνησιμότητα, βγάλανε το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες, επιλέξανε νέες κοπέλες οι οποίες είχαν περάσει την περίοδο της παιδικής θνησιμότητας, παιδικές αρρώστιες κτλ. Μαζέψανε δεσμίδες από 30 τέτοια ομόλογα, από τυχαίες τέτοιες κοπέλες, και τα κάνανε ένα προϊόν, τυπλοποιήσανε δηλαδή όλη αυτή τη δεσμίδα, όλο το bundle ας πούμε, και το κάνανε ένα προϊόν και το πουλούσανε σε οποιονδήποτε ήθελε να το αγοράσει και τα ομόλογα αυτά φαινόντουσαν εξαιρετικά. Βεβαίως με το αζημίωτο παίρνανε ένα premium, μια αμοιβή όλης αυτής της διαδικασίας ως χρηματοπιστωτική ενδιάμεση. Και ήταν ένα εξασφαλισμένο προϊόν το οποίο φαινότανε ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάθει τίποτα, διότι και μία κοπέλα να πέθανε και δύο να πεθαίνανε από άγνωστη αιτία, το χτύπημα στο παράγωγο προϊόν θα ήταν πάρα πολύ μικρό. 1770 πλάσι είναι, έλα από το 1789 έγινε η Γαλλική Επανάσταση και το Γαλλικό κράτος κήρυξε σύντομα χρεοστάσιο. Χάθηκαν πάρα πολλά λεφτά και χρεοκόπησαν οι τράπεζες στη Γενέβη και ζώνησαν αυτά τα έργα. Επομένως, ο κίνδυνος, όλη αυτή η ιστορία με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα παράγωγα μάλλον του χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι διαδικασία
πώς το λένε, του διαχείριση του κινδύνου, hedging, διαχείριση κινδύνου. Όσο τα εργαλεία γίνονται πιο πολύπλοκα, τόσο πιο πολύ πιστεύει το σύστημα ότι διαχειρίζεται τον κίνδυνο, τόσο πιο πολύ εμπεδώνονται αυτές οι απόψεις σαν και αυτές του Greenspan, γιατί τόσο αποτελεσματικότερο είναι το όλο σύστημα ως μηχανισμός επιβολής του κανόνων του συστήματος. Το παράδειγμα της επιχείρησης που σας είπα, που υπάρχει μια πληροφορία ότι δεν πάει καλά κτλ., μπορεί να αναπαραχθεί σε χιλιάδες εκδοχές για ασφαλιστικά ταμεία, για πανεπιστήμια, για αυτά, για οτιδήποτε, έτσι, όποιον ταμίζεται. Επομένως, όλο αυτό το σύστημα κάνει τον καπιταλισμό πιο ισχυρό, με την έννοια πιο ισχυρό στη σύγκρουση απέναντι στην εργασία, αυξάνοντας όμως τις επισφάλειες. Τα πράγματα αλλάξανε με μια μεγάλη επέκταση αυτών των προϊόντων. Έτσι, δεν βρισκόμαστε στο 1700, η δομή η βασική υπήρχε, ο καπιταλισμός από την πρώτη στιγμή που υπάρχει είναι χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν γίνεται χωρίς τη χρηματοπιστωτική σφαίρα, η επιχείρηση είναι πάντα λιανός, είναι οι τέσσερις τείχοι όπου παράγεται κάτι και η άλλη του όψη είναι τα αξιόγραφα που είναι η περιουσία του και η ύπαρξή του και τα κρατάνε κάποιοι. Μετά όμως το 1980 συνέβησαν πράγματα σημαντικά. Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν ότι αναπτύχθηκαν σχήματα μέσω της απελευθέρωσης των αγορών μη τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των άλλων οργανισμών, ότι μετεξελίχθηκε έτσι ο ρόλος των τραπεζών. Οι τράπεζες αποκτήσανε κοινό στο μη επιχειρηματικό τομέα πολύ μεγάλο, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Συγχρόνως μεταλλάχθηκε σε μεγάλο βαθμό ο ρόλος τους, γιατί παίζανε ένα ρόλο μεσάζοντα, που έπαιρνε ένα premium, μια αμοιβή, ένα, πώς το πούμε το premium, αμοιβή, ναι, από την διαχείριση και την κατασκευή αυτών των προϊόντων. Φτιάχτηκαν μορφές δανεισμού οι οποίες δεν περνούσαν από τους επίσημους διάβλους, τους χρηματιστηριακούς ή άλλους, έξω χρηματιστηριακής ας πούμε χρηματοδότησης, τα λεγόμενα over the counter. Και επίσης διεθνοποιήθηκε πολύ το κεφάλαιο, άφησε πάρα πολύ ο ανταγωνισμός μεταξύ των κεφαλαίων, και αυτό παρέσυρε όλους τους παίχτες σε περισσότερο επισφαλή, αλλά τυπλοποιημένα και με μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου προϊόντα. Διότι όταν βγάζει ο διπλανός σου ένα ποσοστό κέρδους, ξέρω εγώ, 15%, δεν μπορεί η Deutsche Bank να μην το κάνει, να μην φτιάξει ένα special utility vehicle, μια θυγατρική ειδικού σκοπού, ας πούμε, να μπει σε αυτό το παιχνίδι και να κάνει το ίδιο, διότι θα του πούνε οι μέτοχοι, γιατί εσύ έχεις μόνο 3% εδώ πέρα, γίνεται της κακομοίρας. Τα στεγαστικά δάνεια επισφαλούς κάλυψης, τα λεγόμενα subprimes, είχαν βρεθεί σε κρίση και στο παρελθόν και κατάρρευση, και αυτό δεν δημιούργησε παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, διότι δεν συντρέχανε άλλοι λόγοι. Έτσι. Επομένως, ένα βασικό στοιχείο στο όλο σύστημα είναι ότι παίζει όλο και περισσότερο μεγάλο ρόλο ο κίνδυνος και η διαχείριση κινδύνου. Ο κίνδυνος είναι μια πάλι ιδεολογική, φετιχιστική αναπαράσταση κοινωνικών σχέσεων. Ο κάθε δρόν φορέας της οικονομίας της παραγωγής αποκτάει ένα προφίλ κινδύνου, είτε είναι τράπεζα, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, παίρνει ένα προφίλ κινδύνου και η διαχείριση κινδύνου γίνεται γενική. Και επομένως βλέπουμε ότι οι χρηματαγορές έχουν μια διπλή λειτουργία. Από τη μια η χρηματοδότηση, για να το πούμε γενικά, αυτό το σχήμα που αρχίσαμε πριν, ο καπιταλιστής του χρήματος και ο ενεργός καπιταλιστής. Απ' την άλλη όμως η εποπτεία, η αξιολόγηση, η οργάνωση και η επιβολή κανόνων. Έτσι, με το παράδειγμα της επιχείρησης ή οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν είναι κάτι που είναι έξω από το σύστημα, είναι πραγματική οικονομία, είναι η καρδιά.
φωτιά του συστήματος και κάτι άλλο που έχει. Όσα αγορές τίτλων είπαμε ότι είναι αγορές εμπορευμάτων. Επομένως εδώ θα έρθουμε να βάλουμε την ανάλυση που κάναμε στο πρώτο τμήμα αυτών που λέω, ότι η κρίση είναι μία παραγωγή εμπορευμάτων σε τιμές και ποσότητες, γι' αυτό είναι κρίση υπερπαραγωγής ή υπερσυσσόρευσης, που δεν μπορούν να καλυφθούν από τη δυνάμη να πληρώσει ζήτηση. Αυτό δεν το βάλουμε μόνο στο τσάι και στο γάλα ή μόνο στις υπηρεσίες μεταφοράς, θα το βάλουμε και στα sui generis εμπορεύματα, που είναι αυτά που αφορούν την τιτλοποίηση της κεφαλαιακής σχέσης, δηλαδή όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα. Έχει αυτό το χαρακτήρα και το ένα σκέλος επηρεάζει το άλλο. Ποια είναι λοιπόν η αιτία? Δεν είναι η κερδοσκοπία και η έλλειψη κανόνων που άμα βάλουμε κανόνες θα διορθωθεί το σύστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεσπάσει καινούργια κρίση. Κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση, η κρίση του 29 ή η κρίση τώρα, μπαίνουν καινούργιοι κανόνες και πάνε κάποιοι φυλακοί ότι ήταν, παραβιάζανε προηγούμενους κανόνες ή κάνανε κερδοσκοπία κλπ. Η κρίση χτυπάει με έναν διαφορετικό τρόπο, κάπου αλλού ή κάπου παραδίπλα, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να προβλεφθεί, επειδή η αιτία της είναι απούσα. Είναι απούσα με την έννοια ότι η αιτία είναι το σύνολο των αντιφάσεων. Δεν είναι μια συγκεκριμένη αιτία, ένα λάθος, ένα αυτό που πρέπει να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε. Δεν διορθώνεται. Επομένως, το σύστημα είναι εγγενώς, πώς το λένε, επισφαλές και ασταθές και είναι σίγουρο ότι πολύ σύντομα θα εμφανιστούν άλλες κρίσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ασύμμετρες. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι γύρω στο 1999 είχε μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση η Τουρκία. Μετά είχαμε κρίση στη Λατινική Αμερική, κρίση στη Ρωσία, κρίση στην Νοτιοανατολική Ασία. 10 χρόνια πριν από την κρίση του 8 ήταν η κρίση στην Νοτιοανατολική Ασία που χάθηκαν πάρα πολλά λεφτά. Σε όλα αυτά λέγανε ότι δεν είναι ολοκληρωμένες αγορές, ήταν η ερμηνεία. Γιατί βλέπανε τη δυνατότητά τους να προχωράει το σύστημα, ο νεοφιλελευθερισμός ή ο νέος, οτιδήποτε ας πούμε, και λέγανε σιγά σιγά δεν θα έρθει η κρίση και όταν ήρθε μείνανε με ανοιχτό το στόμα. Λοιπόν, η κρίση βέβαια δεν θα ρίξει τον καπιταλισμό, θα τον ρίξουν οι δυνάμεις που τον αντιστρατεύονται, που έχουν μια εναλλακτική στρατηγική κλπ. Η κρίση μπορεί να είναι ευκαιρία, στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, όπως το έχουμε δει μέχρι σήμερα, είναι ευκαιρία για το κεφάλι. Έτσι, την εποχή του Μάρξ μέχρι σήμερα η κρίση συνδέεται με τρομερή λιτότητα, επειδή το βιωτικό επίπεδο των μισθωτών και γενικώς των μαζών είναι το κόστος του κεφαλαίου και η κρίση που είναι και πτώση του ποσοστού κέρδους απαιτεί μείωση του κόστους, επομένως σκληρή λιτότητα. Η λιτότητα είναι κλασική ταξική πολιτική, δεν είναι ένα λάθος και κάτι που δεν καταλάβανε κλπ. Το σχήμα ότι πρέπει να μοιράζουν οι καπιταλιστές λεφτά για να αγοράζουν τα προϊόντα τους είναι εκτός τόπου και χρόνου, αυτό το περίφημο ας πούμε αυξήσεις στους μισθούς για να ξεπεραστεί η κρίση. Οι αυξήσεις των μισθών έρχονται μόνο με τους αγώνες, με την οργάνωση, με την επιβολή τους. Δεν έρχονται ως δώρο γιατί κανείς δεν δίνει αυτό το δώρο γιατί είναι έξω από τα συμφέροντά του. Και η κοινωνία η οποία παρήχθη 10 χρόνια μετά είναι σαφώς χειρότερη. Ενώ θα μπορούσε να είναι καλύτερη, ενώ στην αρχή τους είχε πιάσει ένας τρόμος, αν θυμάστε, όσοι θυμάστε, και λέγανε ο αχαλήνατος καπιταλισμός πρέπει να χαλινωθεί κτλ. Πάρα πολύ γρήγορα περάσανε σε αυτές τις πολιτικές. Έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις όπως είναι αυτή του Ρούσβελτ, που πάλι από το πολιτικό κίνδυνο το σύστημα αναγκάστηκε να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Διότι είδε ότι υπάρχει πολιτικός κίνδυνος. Επειδή ήταν τόσο οξυμένα τα πράγματα, τόσο ξαφνικά και τέτοια, θεώρησαν ότι έχουν πολιτικό κίνδυνο ύπαρξης του ίδιου του συστήματος και κάνανε αυτές τις πολιτικές που κάνανε. Αν δεν επιβληθεί επομένως μέσα από τη δύναμη του κινήματος, δεν θα υπάρξει μόνο μέσα από την κρίση μια προοδευτική, ας πούμε, ή αναδιανεμητική υπέρ της εργασίας εξέλιξη. Το ακριβώς αντίθετο θα υπάρξει όπως συνέβη τώρα. Αυτή τη στιγμή οι επισφάλειες υπάρχουν, προβλήματα κρίσης υπάρχουν και επανέρχονται,
ή άκουσε τον επιτοκίο χτυπάει τις λεγόμενες αναδυόμενες χώρες όπως είδατε την Βενεζουέλα, την Βραζιλία, την Τουρκία κλπ. Εντούτοις έχουμε στοιχεία ανάκαμψης επειδή μόνιμες κρίσεις δεν υπάρχουν. Τι ανάκαμψης, ανάκαμψη του κεφαλαίου. Για να πω ένα στοιχείο και θα τελειώσω με αυτό. Ιανουάριο με Σεπτέμβριο ιδρύθηκαν στην Ελλάδα 484 νέες ΑΕΠ και κλείσανε 414. Τα αντίστοιχα νούμερα για το 2017 ήταν ότι ιδρύθηκαν 437 και κλείσανε 651. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε δεν ξέρω πόσους δείκτες ότι υπάρχει μια ανάκαμψη του κεφαλαίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι ούτε για το βιωτικό επίπεδο της εργατικής τάξης των συνταξιούχων των μισθωτών, ούτε για το που πάει ο καπιταλισμός. Έτσι, το καπιταλισμός είναι σίγουρο ότι θα έχει καινούργια κρίση και είναι σίγουρο πάνω απ' όλα, και με αυτό τελειώνω, ότι αν πρέπει να ανατραπεί δεν είναι ότι έχει μόνο κρίση, είναι ότι είναι ένα εκμεταλλευτικό σύστημα και τελικά απάνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ.